πάμε στην κουβέντα μας, πάμε να καλωσορίσουμε, ξεκινώντας από τις κυρίες, την αθλήτρια της Ολυμπιάδας Αλεξανδρούπολης, την Ειρήνη Χονδρού. Ειρήνη, καλησπέρα. Καλησπέρα, γεια σας. Κοντά μας ο προπονητής της ομάδας, ο Μιχάλης Γιαβρίδης. Καλησπέρα. Και ο πρόεδρος της Ολυμπιάδας Αλεξανδρούπολης, ο Βασίλης Χαλκιάς. Καλησπέρα σας. Καλησπέρα σε όλους, συγχαρητήρια σε όλους, γιατί είναι μια ομαδική προσπάθεια αυτή η πρόκριση, ξεκινώντας από τις αθλήτρες, συνεχίζοντας με το τεχνικό team, στο οποίο είναι και ο Μάριος ο Ξανθίδης, που τον είδαμε και στις εικόνες, και φυσικά συνεχίζοντας με την διοίκηση, που επίσης παίζει το δικό της ρόλο. Είστε μεταξύ των κορυφαίων στη χώρα για ακόμη μια χρονιά. Και νομίζω ότι αυτό πρέπει να τονίσουμε, ότι για δεύτερη χρονιά η Ολυμπιάδα συνεχόμενη είναι εκεί. Και θέλουμε λοιπόν τα πρώτα σας συναισθήματα, κυρία μου. Μπορώ να πω ότι είμαστε πάρα πολύ χαρούμενοι, ότι έχουμε προσπαθήσει πάρα πολύ και είναι ένας στόχος που έχει επιτεύχθει. Βέβαια, έχουμε αντιμετωπίσει δυσκολίες. Γήπεδα, ώρες, δεν έχουμε γήπεδα στο γήπεδο που παίζουμε, που γίνονται οι αγώνες. Βέβαια, πήραμε το προκριματικό στην πόλη και αυτό βοήθησε αρκετά. Επομένως, είμαστε πολύ χαρούμενοι στη δεδομένη φάση. Που να μην είχατε και δυσκολίες, δηλαδή. Γινόμαστε καλύτεροι. Μιχάλη. Εντάξει, σίγουρα είμαστε χαρούμενοι. Συγγνώμη για τη φωνή λίγο από χθες. Λογικό. Το περιμέναμε. Είμαστε πολύ χαρούμενοι που για δεύτερη χρονιά καταφέραμε να αποκριθούμε στις 8 καλύτερες ομάδες της χώρας. Εντάξει, δεν το θεωρώ προσωπικά έκπληξη. Το είχα πει δηλαδή και σε κοντινά μου πρόσωπα ότι ειδικά φέτος την πίστευα πολύ αυτήν την ομάδα. Μιλάω πάντα για δεδομένα επαρχίας, έτσι. Ότι η επαρχιακή ομάδα έχω ένα πολύ καλό ρόστερ και θεώρησα ότι μπορούμε να το καταφέρουμε. Πρόεδρε, ένα πρώτο σχόλιο. Πριν από χρόνια, όταν άρχιζε ο Μιχάλης αυτή την προσπάθεια να συγκεντρώσει τα παιδιά και να αρχίσουμε ένα project που θα είχαμε βάλει ένα χρονοδιάγραμμα, ουσιαστικά είχαμε στοχεύσει αυτή τη χρονιά. Βέβαια, ήρθαν αποτελέσματα πολύ καλά και τις προηγούμενες χρονιές, λόγω της δουλειάς που κάνουν τα κορίτσια μαζί με τον Μιχάλη. Αλλά πιστεύω ότι είμαστε εκεί που θέλαμε να φτάσουμε. Θα δούμε σε 10 μέρες, θα σας πω και ακριβώς αν έχουμε πετύχει και αυτά που έχουμε στην πίσω μεριά του μυαλού μας. Μιχάλη, μιλώντας και για το παιχνίδι το τελευταίο με την Κοζάνη, που είδαμε κάποια στιγμιότυπα, ήταν ένα πραγματικό ντέρμπι γεμάτο ένταση με εναλλαγές στο σκορ απέναντι σε μια πολύ καλή ομάδα που και αυτή έφτασε, όπως και εσείς, με 2 νίκες να διεκδικεί την πρόκριση. Κρίθηκε λοιπόν την τελευταία ημέρα. Τι ήταν αυτό που είχε περισσότερο η Ολυμπιάδα και κατάφερε και πήρε την νίκη, με 63-60 να σημειώσουμε σε αυτό το σημείο. Με 19-17 τελείωσε το πρώτο δεκάλεπτο, 25-32 το σκόρ με το τέλος του μηχρόνου, 45-46 ένα πόντο μπροστά η Κοζάνη με το τέλος του τρίτου δεκαλέπτου και 63-60 το τελικό σκόρ. Εντάξει, τα παιδιά καταρχήν πήγαν πολύ αγχωμένα. Και νομίζω τα δικά μας λόγω βάλαν μόνο τους παραπάνω πίστη στους εαυτούς τους ότι το πρέπει να περάσουμε στην επόμενη φάση, στην τελική φάση δηλαδή. Στην αρχή μπήκαν πολύ αγχωμένοι, στο δεύτερο ημίχρονο λίγο που μιλήσαμε στα αποδυτήρια μπήκαν με διαφορετικό τρόπο προσέγγιση του παιχνιδιού πνευματικά. Και όταν περάσαμε μπροστά, να σας πω την αλήθεια για πρώτη φορά και με 7-8, δεν θεώρησα ότι θα υπήρχε πίσω να χάσουμε το παιχνίδι. Mm-hmm. Ειρήνη, yeah. Είσαι μαθήτρια. Mm? Είμαι, ναι. Για πες μας. Είναι λίγο δύσκολα. Δύσκολα, έχουμε... τα συνδυάζεις όλα. Ναι, γι' αυτό δεν μένει πολύ σε ελεύθερος χρόνος, αλλά αφού κάνουμε κάτι το οποίο ευχαριστιόμαστε, βέβαια με το σχολείο που αναγκαζόμαστε να κάνουμε φροντιστήρια, είναι λίγο δύσκολο με αυτό. Ο χρόνος πιέζει από παντού, Ναι. Ναι, αλλά παρόλα αυτά βλέπουμε ότι τα κατάφερες πάρα πολύ καλά. Διέπρεψες και σε αυτόν τον αγώνα μαζί φυσικά με την υπόλοιπη ομάδα σου, σε έναν αγώνα που έγινε μέσα στην έδρα σου. Ναι. Πες μας λίγο γι' αυτό. Πώς ένιωθες? Είναι πολύ θετικό να ακούς επιθυμίες και ζωγραφιές απ' έξω. Βοηθάει σίγουρα πάρα πολύ, αλλά δεν θα μπει μπάλα στο καλάθι γιατί ακούς κάποιον να φωνάζει. Πρέπει να προσπαθήσει και ο ίδιος και ναι, βοήθησε, αλλά κυρίως. Η προσπάθεια, έτσι. Πρόεδρε, ήταν η δεύτερη συνεχόμενη χρονιά. Θα ήθελα να σταθούμε λίγο ακόμα στο γεγονός αυτό, στο ότι δηλαδή οι αγώνες ήταν εδώ στην Αλεξανδρούπολη, γιατί ήταν η δεύτερη συνεχόμενη χρονιά που έγινε αυτό και ο όμιλος αυτός της πρόκρισης για το Final Eight ήρθε εδώ. Για όλη την ομάδα, τι σήμαινε αυτή η παρουσία εδώ των αγώνων? Καταρχήν να πω ότι ήταν μια καθαρά μια πρωτοβουλία
του δημάρχου του Γιάννη του Ζαμπούκη. Έτσι. Συνετέλεσε, δούλεψε πολύ ο αντιδήμαρχος ο κ. Βουρδόλης. Συνένεσε το Δημοτικό Συμβούλιο. Προφανώς τους ευχαριστούμε όλους. Έτσι. Έχει μεγάλη σημασία για μας το ότι μπορούμε να δείξουμε την ομάδα πρώτα στον τόπο μας και μετά σιγά σιγά να μας μαθαίνουν, μας έχουν μάθει ήδη. Στο Ηράκλειο μας περιμένουν. Αυτό είναι και καλό και κακό. Έτσι. Πέρσι την πρώτη χρονιά ήμασταν απλώς η ευχάριστη έκπληξη στην Καλαμάτα. Είναι πάρα πολύ σημαντικό το να μια πόλη και το Δημοτικό της Συμβούλιο και ο Δήμαρχος προσωπικά να αγκαλιάζει τέτοιες προσπάθειες, όπως αγκαλιάζει και στο βόλεϊ και στα άλλα αθλήματα. Βλέπετε, υπάρχει μια πολύ μεγάλη δραστηριότητα αθλητική αυτή την περίοδο, και όχι μόνο αυτή την περίοδο, και πέρσι στην Αλεξανδρούπολη, με διάφορα αθλήματα, έτσι ώστε και ο κόσμος να τα γνωρίσει, να τα ευχαριστηθεί, αλλά και να δει κυρίως τους γηγενείς αθλητές να τους καμαρώσει. Είναι παιδιά του, ανήψια του, φίλοι του, έτσι. Είναι πολύ σημαντικό. Βέβαια, βέβαια. Και τους ευχαριστούμε όλους, έτσι. Εγώ θέλω να μείνω λίγο ακόμη στον αγώνα, γιατί είδαμε στο φινάλε πολλά δάκρυα, έτσι, χαράς, συγκίνηση. Μιχάλη, coach, δεν έκλαψες. Βγήκε όλη η πίεση, έτσι, για αυτό το θετικό αποτέλεσμα. Γι' αυτό και τα δάκρυα, έτσι, που είδαμε μερικές... Όχι, τα παιδιά συγκίνησαν πολύ μέσα, πολύ πίεση. Εντάξει, ήταν λογικό, δηλαδή, να αντιδράσουν έτσι. Αλλά ήταν δάκρυα χαράς, οπότε... Είναι ευχάριστα δάκρυα. Πολύ ωραίες στιγμές όσον αφορά ότι ήταν η πρώτη φορά, σίγουρα, όχι νομίζω, σίγουρα που νιώσαμε ότι ο κόσμος, ειδικά στο τέλος που μπήκε μέσα, ότι ήμασταν ένα, ότι όντως δηλαδή το ζήσε και ο κόσμος το ζήσε πολύ έντονο το παιχνίδι. Και αυτό το νιώσαν και τα παιδιά και εγώ και όλοι μας, στο τέλος του παιχνιδιού. Οπότε ήταν πιο συγκινητικό νομίζω ακόμα έτσι. Αυτό. Έχουμε κάνει κουβέντες με τον πρόεδρο στο παρελθόν και άλλη φορά εδώ στην εκπομπή και έχουμε πει για το μπάσκετ εδώ του Εύρου, το οποίο δυστυχώς δεν είναι, μιλώντας και για το ανδρικό ας πούμε, επίπεδο τώρα, δεν είναι στις εθνικές κατηγορίες, όπως ας πούμε είναι η Κομωτινή, είναι η Ξάνθη, πόλεις οι οποίες είναι κοντά μας. Έχει καταφέρει όμως η Ολυμπιάδα με αυτή την προσπάθειά της να κάνει μέσω των νεανίδων, δεν έχει καμία σημασία. Ίσα-ίσα λέει πολλά το ότι, για τα αναπτυξιακά τμήματα και τη δουλειά που γίνεται από πίσω, να κάνει γνωστή την Αλεξανδρούπολη στο μπάσκετ και στην υπόλοιπη Ελλάδα. Νομίζω πρέπει να είστε πολύ περήφανος γι' αυτό. Για τα παιδιά αυτά. Και εμείς προσωπικά, σαν διοικητικό συμβούλιο, αλλά πιστεύω και οι γονείς τους και οι φίλαθλοι, είναι πολύ σημαντικό να τονίσω κάτι. Όλη αυτή η τελική διαλογή των 8 ομάδων, έτσι όπως ήρθε μέσα από τα πρωταθλήματα, έχει να κάνει με ένα μακρύ πρωτάθλημα από το Σεπτέμβριο σε όλες τις περιοχές της Ελλάδας. Έτσι, και ουσιαστικά μέσα από ένα σύνολο περίπου 12-15.000 αθλητριών. Έτσι. Υπάρχουν πάρα πολλές ομάδες. Στην περιοχή μας ίσως όχι τόσο όσο θα θέλαμε, αλλά γενικά είναι πολύ δύσκολο να φτάσεις. Φανταστείτε ότι αυτή τη στιγμή, ας πούμε, από τον όμιλο, τον πρώτο όμιλο των προκριματικών, όπως έχει καθιερωθεί πλέον να γίνεται, βγήκε ο πρωταθλητής ανάμεσα στη Δυτική Μακεδονία, την Κεντρική Μακεδονία, τη Χαλκιδική και τη δικιά μας την Ένωση, η οποία είναι πάρα πολύ μεγάλη, είναι μέχρι των Ομοσερών. Έτσι. Δηλαδή, ουσιαστικά είναι η Βόρειο Ελλάδα χωρίς τη Θεσσαλονίκη. Με την προσπάθεια που γίνεται, εγώ θα το ρωτήσω και γενικότερα με όλες αυτές τις επιτυχίες των τελευταίων χρόνων, θα μπορούσαμε, αν είχαμε ένα κλειστό γυμναστήριο σύγχρονο, να μιλάμε ακόμα και για ένα Final Eight κάποια στιγμή εδώ στην Αλεξανδρούπολη. Τη διοργάνωση θα μπορούσαμε να την πάρουμε και φέτος, να το πω έτσι. Απλά θεωρώ ότι ήταν κάτι πολύ ακριβό για να μπορέσουν να... καλύτερα να μοιραστούν σε όλα τα αθλήματα. Δεν είναι θέμα. Θα μπορούσαμε να το πάρουμε και τώρα. Βέβαια, αν είχαμε ένα καινούριο κλειστό, δρομολογείται, θα γίνει. Έτσι. Οπότε θα μπορούμε να μιλάμε και για άλλο επίπεδο διοργανώσεων, όχι μόνο των νεανίδων ή των κορασίδων. Έτσι. Μιχάλη, έχουμε, βέβαια θα γίνει η κλήρωση αύριο στις 11 του μήνα, αύριο Τρίτη, και θα μάθουμε και τους ομίλους. Αλλά μέχρι στιγμής, εκτός από την Ολυμπιάδα, έχουμε Παναθηναϊκό, Κρόνο Αγίου Δημητρίου, Παναθλητικό, Ολυμπιακό Βόλου, Προμηθέας, Περίδες και Ανδρογέα. Κάποιες από τις ομάδες τις αντιμετωπίσατε και πέρυσι στην τελική φάση.
Τι μπορούμε να περιμένουμε? Το ξέρω ότι η ερώτηση είναι χαζή, γιατί μιλάμε για τις κορυφαίες ομάδες πραγματικά της Ελλάδας. Είπε ο πρόεδρος νωρίτερα ότι πέρυσι ήσασταν η έκπληξη, φέτος σας περιμένουν. Και επειδή ξέρω ότι το πηγαίνετε βήμα-βήμα, φέτος είναι ο στόχος μια θέση πιο πάνω? Ναι, φέτος θέλω, αυτό έχουμε πει. Δεν έχουμε πει ακόμα τα παιδιά, γιατί σήμερα είχαν ρε power, θα ξεκινήσουμε. Αλλά φέτος θέλω να πάμε, είστε λίγο καλύτερα πέρσι, να είμαστε πιο ανταγωνιστικοί από πέρσι. Και θεωρώ ότι το ξαναείπα, ότι λόγω του ότι έχω πολύ πιο γεμάτο ρόστερ σε σχέση με πέρσι, αν και μάλλον θα έχουμε και ένα θέμα τραυματισμού πολύ πιθανόν, σημαντική απώλεια, ελπίζω να μην γίνει. Mm-hmm. Αλλά παρόλα αυτά θεωρώ ότι είμαστε πολύ πιο γεμάτη ομάδα από πέρσι, οπότε θα είμαστε σίγουρα πιο ανταγωνιστικοί και θέλω να πάμε ένα βήμα παραπάνω. Υπάρχει εικόνα για τις ομάδες αυτές, για όλες? Σχεδόν μέχρι και σήμερα, ναι, για τις 6 από τις 7 μία μου έχει μείνει, έχω πλήρη σχεδόν εικόνα, ναι. Mm-hmm. Μάλιστα. Θετικό αυτό. Κατά τα άλλα, είστε έτοιμοι για την μετάβασή σας στο Ηράκλειο? Γιατί να πούμε ότι η τελική φάση θα διεξαχθεί πολύ κοντά μας. Έχουμε σήμερα 10 Απριλίου, 19-23 είναι, 23 είναι η τελική φάση στο Ηράκλειο της Κρήτης. Ναι, από αύριο ξεκινάμε την προετοιμασία, γιατί όπως είπα και πριν, σε μένα είχαν ρεπό τα παιδιά. Θα έχουμε 5-6 μέρες να δουλέψουμε και ελπίζω να πάμε. Και φύγαμε για Ηράκλειο, ε. Και πάμε για Κρήτη. Ναι. Κοσμά, να πάμε να το καλύψουμε, μήπως? Νομίζω πως θα ήταν εξαιρετικό. Σε παρακαλώ, τακτοποίησέ το. Θα ήταν εξαιρετικό. Είμαι έτοιμη κι εγώ. Εκεί ήθελα να καταλήξω. Ειρήνη, πώς το περιμένετε αυτό με τις συμπαίκτριές σου, γιατί πέρα από την διοργάνωση, η οποία σίγουρα την περιμένετε πώς και πώς, γιατί είναι η τελική φάση, θα είστε μεταξύ των κορυφαίων ομάδων της χώρας. Μιλάμε και για μια περιοχή, για ένα νησί, το οποίο εντάξει, δεν χρειάζεται λόγια νομίζω για την Κρήτη. Ναι, σίγουρα. Εγώ πάντα ήθελα να πάω. Και γενικότερα οι διακοπές του Πάσχα ήταν πολύ θετικές φέτος και είμαι πολύ χαρούμενη γι' αυτό. Γενικότερα θέλουμε να πάμε όλες πάρα πολύ. Βέβαια υπάρχουν κάποια θεματάκια, το πώς θα πάμε, είμαστε και λίγο μακριά. Ναι. Αλλά κατά τα άλλα, ναι, θέλουμε πάρα πολύ να πάμε. Το συνέστημα είναι πάρα πολύ θετικό. Θα μας τα λύσει ο πρόεδρος αυτά τα θεματάκια, πώς πάνε. Να κάνουμε την πάσα τώρα. Για να μας πει λοιπόν. Είναι μακριά σίγουρα το Ηράκλειο. Ναι, αναγκαστικά θα πρέπει να πάμε με αεροπλάνο. Mm-hmm. Ψάχνουμε να βρούμε πτήση, γιατί ουσιαστικά ανατέθηκε στο Ηράκλειο την Παρασκευή το βράδυ η διοργάνωση. Οπότε και εμείς δεν μπορούσαμε να προετοιμαστούμε για κάτι, δεν ξέρουμε πού θα γίνει. Οπότε τώρα αρχίζουμε και ψάχνουμε, είμαστε στη διαδικασία. Είναι ένα ακριβό ταξίδι για να το κάνεις με την ομάδα. Θα τα καταφέρουμε όμως, γιατί δεν υπάρχει άλλη επιλογή. Έτσι. Εξάλλου, τα παιδιά θέλω να πω ότι έχουν κάνει τόσες υπερβάσεις όλα αυτά τα χρόνια. Και είναι τόσο σκληρές, που όπως λέει και το γνωμικό, όταν το παιχνίδι γίνεται σκληρό, οι σκληρές προχωράνε. Οπότε. Σωστά. Μάλιστα. Ειρήνη, πού αφιερώνετε αυτήν την πρόκριση? Όταν τελείωσε, ας πούμε, και το τελευταίο παιχνίδι, τι ήταν αυτό που είπατε με τη συμπαίκτριά σας? Εγώ πιστεύω πως κάθε μία προσωπικά το αφιέρωσε στον εαυτό της. Εγώ αυτό έκανα πρώτη. Και πολύ καλά έκανες. Σίγουρα στους γονείς, στους φιλάθλους, στον coach, στην ομάδα, σε όλους. Τον πρόεδρο. Ναι, είπαμε ότι όταν παίζαμε μετά ήταν σαν είμαστε όλοι ένα σώμα, οπότε ναι. Πόσο σημαντικό ρόλο έχει παίξει στην όλη προσπάθειά σας αυτή των αθλητριών το τεχνικό team που σας υποστηρίζει, οι προπονητές σας? Ναι, βασικά ο coach είναι ένας, δεν έχουμε κανένα τεράστιο προπονητικό team, είναι ένας και βασιζόμαστε πάνω του. Ναι. Γενικότερα το τεχνικό team όσον αφορά τα ταξίδια κτλ. Μας έχει καλύψει μέχρι τώρα. Mm-hmm. Μάλιστα. Άρα ο coach μετράει για πολλούς. Ένας και φτάνει, δεν χρειάζεται μεγαλύτερη ομάδα. Αυτός μας έτσι. Ωραία. Λοιπόν, έρχεται λοιπόν η Κρήτη. Εμείς να ευχηθούμε ό,τι καλύτερο. Δεν ξέρω αν θέλετε να, έτσι κλείνοντας, να στείλετε κάποιο μήνυμα και στον κόσμο που σας υποστήριξε, γιατί βρέθηκε πολλοί κόσμος στο κλειστό γυμναστήριο Μιχάλης Παρασκευόπουλος και νομίζω ότι στηρίχθηκε αυτές τις τρεις μέρες η προσπάθεια της Ολυμπιάδας και μάλιστα και από κόσμο που δεν ήταν αποκλειστικά, γιατί σε αυτές τις μικρές ηλικίες πάντα έχουμε φίλους παιδιών, γονείς. Ήρθε και άλλος κόσμος όμως στο γήπεδο. Ήρθαν γονείς από τα παιδιά των ακαδημιών, ήρθαν φίλαθλοι, ήρθαν όλοι οι μπασκετικοί της πόλης, βέβαια. Εντάξει, είναι οι γνωστοί. Εγώ θέλω να τους ευχαριστήσω όλους, γιατί δώσανε πραγματικά όθηση στα παιδιά. Το ξέρω, όπως είπε η Ειρήνη, ότι η μπάλα δεν μπαίνει μόνο με την όθηση,
αλλά γενικώς νιώθεις ότι έχεις κάπου να στηριχτείς όταν θέλεις λίγο να βγάλεις άλλη μία δύναμη από το μηδέν που σου έχει μείνει. Οπότε είναι πολύ βασικό. Θέλω να πω ότι θα υπάρχει live streaming για τους αγώνες. Yeah. Από τη σελίδα της ΕΟΚ. Έτσι. Δηλαδή. Οπότε θα μπορέσουν όσοι θέλουν να δουν τους αγώνες κανονικά. Ωραία. Και νοερά να είναι και μαζί μας. Έτσι. Μάλιστα. Μπράβο. Καλή επιτυχία να σας ευχηθούμε. Καλό ταξίδι. Γιατί είναι μακρύ για την Κρήτη. Και θα σας παρακολουθούμε φυσικά. Βέβαια, εννοείται πως θα σας παρακολουθούμε. Και εμείς από εδώ. Και πραγματικά να πάνε όλα καλά και όπως είπε και ο Μιχάλης, να γίνει και ένα βήμα πιο πάνω με το καλό. Σας ευχαριστούμε. Ευχαριστούμε πολύ. Ευχαριστούμε. Ευχαριστούμε.